κριτική σε δύο επίπεδα στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής κατεύθυνσης για στήριξη των λαϊκών στρωμάτων ασκεί στην ΙΝ αλλά και την απερχόμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιαννητών, η Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΚΚΕ. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής, η Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, Όλη Τσουμάνη, αναφέρθηκε στο έργο της αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED, το οποίο θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική της προηγούμενης. Κάλεσε μάλιστα τους δημότες να απαιτήσουν φθηνή ενέργεια και μείωση των ανταποδοτικών τελών, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του κόμματος με τη μέθοδος ΔΙΤ. Αν θέλετε, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αυτό που προεξηγούσαμε και προεκλογικά, ότι οι επικεφαλείς και νέα δημοτική αρχή έχουν στρατηγική σύγκληση λόγω πολιτικής συμφωνίας στον αντιλαϊκό δρόμο, αυτό επιβεβαιώθηκε από την ευρεία συνένεσή τους στη νέα συγκρότηση δημοτικής αρχής και όλων των αντίστοιχων ρόλων που, και ιδιωτήτων που κατανεμήθηκαν. Έχουμε λοιπόν τις έξι εξελίξεις. Έχουμε την αυριανή συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία κυρώνεται ένας διαγωνισμός για ηλεκτροφωτισμό τμήματος της πόλης, όπου εμείς και το προηγούμενο διάστημα είχαμε βάλει το ζήτημα ότι ο λαός πρέπει να διεκδικήσει και να απαιτήσει φτηνή ενέργεια, χαμηλό κόστος, μείωση των ανταπηδοτικών τελών. Φαίνεται ότι εδώ η διαφωνία της προηγούμενης με τη νέα Δημοτική Αρχή, ενώ υπάρχει δυνατότητα το έργο αυτό να χρηματοδοτηθεί χωρίς πόρους του Δήμου, χωρίς επιβάρυνση στα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά αντίθετα να χρηματοδοτηθεί 100% από άλλους πόρους και αυτό να σημαίνει ταυτόχρονη μείωση στα ανταποδοτικά και ανακούφιση στο λαό της πόλης, εδώ φαίνεται ότι εκφράζονται μεταξύ της προηγούμενης και της νέας Δημοτικής Αρχής ενδοαστικές αντιθέσεις, δηλαδή ποιος εργολάβος θα έπαιρνε πριν το έργο και ποιος εργολάβος θα πάρει το νέο έργο, αφού με το νέο διαγωνισμό τον πιθανό, αυτό που συζητάει ο Αντιδήμαρχος και προτείνει είναι το ΣΔΙΤ και μάλιστα όντας και ανακριβή σε σχέση με, τους πραγματικούς λαμπτήρες της πόλης, που φυσικά δεν είναι 30.000 λαμπτήρες, είναι 8.600.000 λαμπτήρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του σχεδίου δράσης βιώσιμης ανάργειας του Δήμου Ιωαννητών. Με τον νέο τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχουμε την δυνατότητα μέσω του ΣΔΙΤ να καρπώνεται ο εργοδότης την ενέργεια, το κέρδος που θα αποσπά και ταυτόχρονα, όχι απλά το κέρδος από την ενέργεια, αλλά να ιδιωτικοποιηθεί και τμήμα των υπηρεσιών του Δήμου που αφορά τη συντήρηση, αντικατάσταση. Συζητάμε δηλαδή για μια εξέλιξη και ένα βάθεμα στην ένταση της επίθεσης στα λαϊκά στρώματα, αφού ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο θα δουν ανακούφιση στο λογαριασμό τους στο τέλος κάθε μήνα. Παράλληλα, η κυρία Τσουμάνη αναφέρθηκε στις ελλείψεις δημοτικών κοινωνικών δομών, με αποτέλεσμα, όπως είπε, 150 βρέφη να μένουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών, παρόλο που οι γονείς ήταν δικαιούχοι βάουτσερ. Τι κάνει δηλαδή η πολιτική των βάουτσερ? Νομιμοποιεί την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η αγωγή και η φροντίδα του παιδιού δεν υφίσταται ως κοινωνική ανάγκη, δεν είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά, αλλά είναι εμπόρευμα και η όποια παρέμβαση του κράτους θα είναι κάτι σαν λοταρία της φτώχειας, ευκαιριακή και με ημερομηνία λήξης. Εμείς διεκδικούμε, η κυβέρνηση, αν θέλετε, να είναι έτοιμα να διεκδικηθεί από τον Πρωθυπουργό που μετάβριο έρχεται ως σωτήρας στην περιοχή μας, να έτοιμα που καλούμε τον λαό να επιβάλλει στη Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει και ο λαός να το κάνει υπόθεση της πάλης του μέσα από την οργάνωσή του, στα σωματεία του, στους χώρους δουλειάς, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, να διασφαλίσει άμεσα μέτρα με όλες τις σύγχρονες και αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να διευρυνθούν οι δημοτικές δομές για τα βρέφη και τα νήπια, ανεξάρτητα αν τα παιδιά μέσω των γονιών του συμμετείχαν με ή χωρίς αίτηση στη διαδικασία αυτή, να ληφθούν έκτακτα μέτρα χρηματοδότησης των Δήμων, ώστε να στηθούν άμεσα του δικού μας Δήμου αναντίστοιχες δημοτικές δομές. Να πω χαρακτηριστικά ότι εδώ θα ανοίξει ακόμα ένα βρεφικό τμήμα τα Χριστούγεννα. Και να πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι υπήρχαν 180 βάουτσερ αμαία και δεν υπήρχαν οι υποδομές, πέρα από το ότι άλλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γονείς με παιδιά αμαία. Να διασφαλιστεί ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εμείς αυτά απαιτούμε, αυτά διεκδικούμε, αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν υπόθεση της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος και θα είναι στο επίκεντρο της πάλης μας και το επόμενο διάστημα.